Χείρα βοηθείας προς εκατοντάδες ανθρώπους που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες τίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου θα βοηθήσουν περισσότερα από 1.300 άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας να περάσουν τις ημέρες των εορτών. Σύμφωνα με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, την κυρία Γούλα, στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσονται για τη στήριξη και την ανακούφιση κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες, την παραμονή των Χριστουγέννων πρόκειται να οργανωθεί ένα μεγάλο γιορτινό τραπέζι. Το Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι θα στρωθεί για 700 ανθρώπους στο χώρο της φοιτητικής λέσχης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με το γεύμα, ο Δήμος θα προσπαθήσει να δημιουργήσει για τους ανθρώπους αυτούς που αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα μια γιορτινή ατμόσφαιρα μέσα από ένα ψυχαγωγικό και μουσικό πρόγραμμα. Ο Δήμος εξάλλου θα βοηθήσει και επιπλέον 800 πόρους να στρώσουν το δικό τους τραπέζι προσφέροντας πακέτα με όλα τα απαραίτητα τρόφιμα για να προετοιμάσουν χριστουγεννιάτικα γεύματα στο σπίτι. Τα πακέτα με τα τρόφιμα θα μοιραστούν λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου που στεγάζονται στο κτίριο της Οδού Μοναστηρίου 53-55 αλλά και από τις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Έχουμε υποχρέωση να στρέψουμε το βλέμμα στα παιδιά, στους ηλικιωμένους και σε όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος συνεχίζει την ενεργή στήριξη και ενίσχυση των ευπαθών ομάδων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες με στόχο την ανακούφισή τους. Τονίζει η κυρία Γούλα.